υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών αγνοησαμένων και πεσόντων, πατέρων και αδελφών ημών, τότε πολέμου πεσόντων, τότε ανελευθέντων και τον εν εχμαλωσία και εξορία και διοφέντων εν σκηνές δικαίων ανάπαυσον. Τους δε γεννήν τεταρμένους εις την προάσπιση της ελευθερίας και της ακεραιότητος του κράτους ημών, τους δε αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτας των ενόπλων δυνάμεων, ισχυρούς, καρτερικούς και γενναίους ανάπτυξων. Με την επίσημη δοξολογία ξεκίνησαν το πρωί εκδηλώσεις εορτασμού των ενόπλων δυνάμεων στην Αλεξανδρούπολη. Η επίσημη δοξολογία τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμο. Αυτό λοιπόν το μυστήριο της πίστεως, όπως άρχισε εξελικτικά και συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας, τελούμε σήμερα καθώς γιορτάζουμε τα εισόδια της Θεοτόκου μέσα στο ναό και στα Άγια των Αγίων. Και στον τόπο μας τιμώνται οι ένοπλες δυνάμεις, ιδιαίτερα στη δική μας περιοχή, πάντοτε και παντού, αλλά εμείς αντιλαμβανόμαστε, ζούμε, αισθανόμαστε και βιώνουμε την υπευθυνότητα, τη σοβαρότητα και την ασφάλεια που προσφέρουν σε όλο το λαό μας η παρουσία σας στον τόπο μας. Γι' αυτό είναι σήμερα εδώ ο βουλευτής μας, ο αντιπεριφερειάρχης μας, ο δήμαρχος, προϊστάμενος της εκπαιδεύσεως και πολλής λαός από το πρωί, τελούμε τη Θεία Λειτουργία, ευχόμενοι για σας και προσευχόμενοι για τον καταξηρά, θάλασσα και αέρα, φιλό Χριστό στρατό μας και για τα σώματα ασφαλείας. Τιμούμε σήμερα όλους τους επώνυμους και ανώνυμους ήρωες που με το αίμα τους εξασφάλισαν την ελευθερία και την ύπαρξη της χώρας αυτής. Ήρωες που ειδικά σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναγνωρίζει έβραντα την προσφορά του στο έθνος, θεσμοθετώντας την 21η Νοεμβρίου ως ημέρα του Αποστράτου Βετεράνου. Ανατρέποντας την απαρχή της ιστορίας, θα δούμε ότι από την αρχαιότητα ακόμη η πολεμική αρετή είναι συμβασμένη με την ελληνική φυλή. Από τους αρχαίους θεούς, το Δία, την Αθηνά, το Θεό του Πολέμου Άρη, φαίνεται η πολεμική αρετή του Ελλήνων. Αμέσως μετά από τη δοξολογία ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των Βυσβίζιδων. Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά όμως, με την περιραίως ατμόσφαιρα, αυτό το αναστατωμένο περιβάλλον το οποίο υπάρχει στα Βαλκάνια και ιδιαίτερα γύρω από την Ελλάδα, υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη να προσβλέπουμε στις ένοπλες δυνάμεις μας και να στηριζόμαστε σε αυτές για να νιώθουμε την αγαλίαση εκείνη και την ηρεμία που χρειαζόμαστε προκειμένου να παράγουμε έργο, να δημιουργούμε και να πηγαίνει μέσα στην κοινωνία της Ελλάδας με προοπτικές σωστά. Αυτό λοιπόν έχει ως ρόλο οι ένοπλες δυνάμεις στον καιρό της ειρήνης να διατηρεί την ηρεμία και στον καιρό του πολέμου να υπερασπίζεται τα πάτρια εδάφη. Εμείς εδώ οι Θρακιώτες και ιδιαίτερα οι Ευρύτες αυτήν την αίσθηση και στον καιρό της ειρήνης αλλά και στον καιρό του πολέμου θυμίζοντάς μας ιστορικές εικόνες για το δεύτερο στοιχείο έχουμε την ένταση της ποιότητας της σκέψης όσον αφορά την προσέγγιση της έννοιας των ενόπλων δυνάμεων. Εμείς εδώ στον Εύρο γνωρίζουμε και τιμούμε τη διαχρονική συμβολή των ενόπλων δυνάμεων στην Εθνική Άμυνα. Άρρηκτα συνδεδεμένη όλα αυτά τα χρόνια με το στρατό, πιστεύουμε ότι αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι όχι μόνο της ελληνικής πολιτείας για την προάσπιση της εθνικής ακεραιότητας, αλλά αποτελεί και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι με την κοινωνική του συμβολή στην αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που συνήθως αντιμετωπίζει η περιοχή μας. Έχουμε μία σχέση η οποία, όπως σας είπα, είναι άρρηκτη και αναγνωρίζεται και από ολόκληρη την κοινωνία. Την ημέρα αυτή εύχομαι
στους αξιωματικούς, στους υπαξιωματικούς, στους οπλίτες, στους εθνοφύλακες και στο πολιτικό προσωπικό να έχουν υγεία και δύναμη οι ίδιοι και οι οικογένειές τους και πάντα να μπορούν να συνεισφέρουν το καλύτερο τόσο στην εθνική ασφάλεια όσο όμως και στην κοινωνία της περιοχής. Χρόνια πολλά.